τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται και που γίνονται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης για την ανάδειξη του τουριστικού προορισμού Ιωάννινα, ανέπτυξε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Χρήστος Στάτσης. Μαζί του ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα τουρισμού, Στέφανος Ζέρβας, και η προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Ιωαννητών, Ελένη Μπασογιάννη. Οι σύγχρονες τουριστικές τακτικές έχουν πλέον υπερβεί τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Στάτσης και επικεντρώθηκε στα πλεονεκτήματα των Ιωαννίνων, αλλά και τον τρόπο που αυτά πρέπει να αναδειχτούν σε αγορές στόχους. Παράλληλα, μίλησε και για τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει η περιοχή μας, μεταξύ των οποίων η συνέργεια του Δήμου Ιωαννητών με τους φορείς, αλλά και η υιοθέτηση μιας εξειδικευμένης και νέας πολιτικής στρατηγικής προβολής του brand name της περιοχής. Την ίδια ώρα προτεραιότητα και προτεραιοποίηση είναι η αξιοποίηση του αεροδρομίου και η άμεση σύνδεση με Ηράκλειο και ιδιαίτερα με Γερμανία, όπως έχει τηθεί ο Δήμος Ιωαννητών, το Συμβούλιο Υπηρετών του Εξωτερικού, οι τοπικοί φορείς και ενώσεις, αλλά και εταιρείες τεχνολογίας. Δοθείς της ευκαιρίας, ο κύριος Στάτσης κάλεσε τους πολίτες να βρεθούν στη διοργάνωση του πρώτου Local Taste of Ιωάννινα, το οποίο πραγματοποιείται το Σάββατο στις 5 στην πλατεία Κλικίδων, μπροστά στο Σουφαρί Σεράι, μια ανοιχτή εκδήλωση γνωριμίας με την παραδοσιακή γαστρονομία της περιοχής. Σχεδιασμό και υλοποίηση μια σειρά δράσεων και ενεργειών μέσα στην επόμενη διετία, όπως η προσέλκυση επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους μέσω στοχευμένων δράσεων. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει συνέργεια από κοινού μεταξύ του Δήμου Ιωαννητών και όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννητών, όπως το Επιμελητήριο, τις Επαγγελματικές Ενώσεις Τουρισμού, Εστίασης, Πολιτιστικούς Φορείς, Οργανισμούς, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και άλλους φορείς. Και κατ' επέκταση με την Περιφέρεια Ηπείρου για κοινή στρατηγική στόχευση. Η υιοθέτηση μιας εξειδικευμένης και ενιαίας πολιτικής στρατηγικής προβολής του brand name Ιωάννινα, της περιοχής και του συνολικού τουριστικού προϊόντος. Ενέργειες για μείωση της απόλυτης εξάρτησης της περιοχής από συγκεκριμένες αγορές στόχους. Ενίσχυση εμπλουτισμός και υποστήριξη του νέου εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος και του μείγματος του marketing. Περαιτέρω αξιοποίηση του αεροδρομίου Βασιλοπύρος. Άμεση σύνδεση με Ηράκλειο και ιδιαίτερα με τη Γερμανία, όπως έχει στηθεί ο Δήμος των Ιωαννίνων. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Υπηρετών του Εξωτερικού, οι τοπικοί φορείς και ενώσεις, όσο και εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στα Ιωάννινα. Η σύνδεση του αεροδρομίου Ιωαννίνων με το τουριστικό προϊόν της περιοχής είναι αμφίδρομη και εξαιρετικά σημαντική. Η αύξηση των αεροπορικών συνδέσεων και η προώθηση συνεργασιών με όλους τους συσχετιζόμενους φορείς μπορούν να ενισχύσουν τη ροή τουριστικών στην περιοχή, συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού Ιωάννινα. Ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της εξωστρέφειας των Ιωαννίνων, στοχεύοντας στην προσέλκυση ανωτέρω οικονομικό επίπεδο επισκεπτών, επιχειρηματιών, φοιτητών, συνέδρων και τουριστών. Ανάπτυξη σημαντικών επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών από τους κλάδους του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του εμπορίου, η οποία θα οδηγήσει στη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών με άμεσα ωφέλη στην τοπική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις, για τις οποίες θα σας ενημερώσουν στη συνέχεια σχετικά ο ειδικός σύμβουλος κ. Ζέρβας και η προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού και Ανάπτυξης κ. Μπασογιάννη. Στην παρούσα φάση, να σας ενημερώσω πως είναι εν εξελίξη δύο παράλληλα project. Το ένα έχει να κάνει με την ανάπτυξη και προβολή της τοπικής γαστρονομίας, με το πρώτο Local Taste of Ιωάννινα, που όπως ενημερωθήκατε γίνεται το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα στη νέα πλατεία Γλυκίδων, μπροστά στο Σουφαρί Σεράι το απόγευμα. Μια ανοιχτή διαδραστική εκδήλωση γαστρονομίας και γνωριμίας με την παραδοσιακή γαστρονομία της περιοχής και σκοπό έχει να γνωστοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό οι αγαπημένες γεύσεις και τα αρώματα της φημισμένης γιαννιώτικης κουζίνας. Η πιο σημαντική ενέργεια σε πρώτη φάση ήταν η εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και του νέου εμπλουτισμένου τουριστικού προϊόντος, την οποία πήραμε στα χέρια μας και η οποία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει να μας καθοδηγήσει για το πώς θα κινηθούμε από τώρα και στο εξής σχετικά με όλες αυτές τις ενέργειες που θέλουμε για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τον προορισμό
σε έναν πολύ σημαντικό προορισμό για την Ελλάδα και ευρύτερα για το εξωτερικό. Το Τμήμα Τουρισμού έχει δρομολογήσει υπό την καθοδήγηση της Δημοτικής Αρχής μία σειρά από εργασίες, τις οποίες επιγραμματικά θα σας τις πω και εγώ, είναι, παίρνοντας τα με τη σειρά έτσι όπως έχουν φύγει τα αιτήματα από το γραφείο, υπάρχει μία έκδοση και παραγωγή εξειδικευμένων τουριστικών εντύπων, χάρτες και τουριστική οδηγή σε ξένες γλώσσες πέραν των αγγλικών και των ελληνικών, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ολλανδικά ακόμη, γιατί βλέπουμε ότι με την ροή που έχει το τμήμα από τουρίστες χρειάζονται και αυτά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί.